τον παράζ δημοσιευμάτων στον αγγλικό τύπο να συνεχίζεται περί επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους, η βρετανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να συζητά εκτεταμένα αλλά και να εξοικειώνεται με την ιδέα. Greece is a beautiful country and all history of Greece should be brought back to the place where it should, where it belongs. Because it's an important part of Greek history, I think it should be returned. Τη σκητάλη πήρε η Telegraph με τον Λόρδο David Frost να επισημαίνει ότι ήρθε η στιγμή για την υλοποίηση μιας συμφωνίας. Για εμάς τα Μάρμαρα είναι απλώς ένα, αν και πολύ σημαντικό, έκθεμα στα εθνικά μας μουσεία. Για την Ελλάδα είναι μέρος της εθνικής της ταυτότητας και εθνική πολιτιστική υπόθεση. The marvel of the Parthenon should return to Greece, lying in the sun. Ο Λόρδος Φρόστ ζητεί από τη Βρετανική κυβέρνηση να εμπλακεί ενεργά στις συζητήσεις και επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μυστικός διάλογος με την Ελλάδα για να βρεθεί λύση, την οποία η Telegraph εντάσσει στο πλαίσιο δανεισμού των γλυπτών. Η Βρετανική εφημερίδα φτάνει μάλιστα στο σημείο να προτείνει συγκεκριμένα ανταλλάγματα όπως τον τζόκεϊ του Αρτεμισίου, το περίφημο άγαλμα 2.000 ετών που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ή το προσωπείο του Αγαμένωνα και το κύπελο του Νέστορα. Με τους Βρετανούς να παραθέτουν όλο ένα και περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται, κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την απορία τους για τον μπαράζ Βρετανικών δημοσιευμάτων, καθώς όπως λένε δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά την πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή κατοχή και κυριότητα των γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Θα περιμέναμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μείνουν στην άκρη οι μικροκομματικοί υπολογισμοί και να υπάρχει συστράτευση όλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει άμεση σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία οφείλει η κυβέρνηση, και να ενημερώσει για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και υποχρέωσης απέναντι στον εθνικό στόχο όλα τα κόμματα της Βουλής. Η διεκδίκηση των Μαρμάρων είναι ένα πάγιο αίτημα της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, των γλυπτών του Παρθενώνα. Και το προχωράει αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει μετά το 19. Όταν αναγνωρίζω ότι ένα θέμα είναι εθνικό, ενημερώνει, προετοιμάζει, φτιάχνει το εθνικό μέτωπο. Τα γλυπτά πρέπει να έρθουν μόνιμα στη χώρα και αυτή θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση.